Αδερφός μου 23. Μάλιστα. Κοντά είστε. Ναι. Σε προστάτευε, σε ζήλευε, σε παρακολουθούσε, σε τι, όλα. Όλα. Όλα, ε. Όλα αυτά. Στην αρχή διάβασα κάποια συνέντευξή σου ότι στην αρχή με τη σχέση σου με τον Νίκο Οικονομόπουλο που δημοσιοποιήθηκε τρόμαξες, άνθρωπες πολύ άβολα. Τώρα ηρέμησες. Καλά, τώρα είμαι καλύτερα, ναι. Εσύ δεν είναι τίποτα ακόμα, μικρά παιδιά είστε. Και αυτός μικρό παιδί είναι, μια χαρά παιδί, μικρά παιδιά δηλαδή. Γιατί άμα ήμασταν μεγαλύτεροι θα ήταν κάτι. Όχι, ξέρεις τι, μα είσαι μεγαλύτερος. Ή άμα είχες άλλα προβλήματα ή δεν ξέρω τι. Τι πιο φυσικό, δύο πιτσιρικάδες, μια χαρά παιδιά να είναι μαζί, δηλαδή. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι φυσικό, είναι μια χαρά, αλλά παθαίνεις ένα σοκ όταν το βλέπεις πρώτη φορά, ξέρω αν θυμάστε κάποιο. Την Πέμπτη. Πώς. Την Πέμπτη φορά. Την Πέμπτη φορά πάλι παθαίνεις σοκ, είναι διαφορετικό το σοκ μου, λίγο λιγότερο. Δεν ξέρω, δεν περίμενα να μένω. Τι σε ενόχλησε οι φωτογραφίες που ήσασταν μαζί και υπήρχαν κρεμασμένες στο περίπτερο. Ήταν φωτογραφίες έτσι όπως ήταν. Συγκεκριμένες δηλαδή δεν τις έχω δει, γι' αυτό ρωτάω. Ήταν... Φιλιώσεις ξέρω εγώ ή κάπως έτσι. Σε παραλία. Ναι, το λες, α ναι σε παραλία είναι μπράβο το λέει. Και λες αισθανόσουν σαν γυμνή στην παραλία όταν πηγαίνουμε δεν είμαστε ήσαν με 10.000 άτομα σε μια παραλία με μαγιό. Ναι. Ντρέπεσαι όταν είσαι στην παραλία. Όχι, ντρέπομαι όταν το δω στην εφημερίδα. Ούτε είναι αυτό. Σε καταλαβαίνω σε αυτό. Θέλω να πω, στην παραλία πάμε όλοι με ένα μαγιό, δηλαδή. Είναι λίγο περίεργο το σκηνικό όλο, ας πούμε. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται έξω και βλέποντας. Πήγα, ας πούμε, μία μέρα να κάνω τα νύχια μου. Περπατούσα, βλέπω το μαγάζι, μπαίνω μέσα. Και η κοπέλα διάβαζε και με βλέπει ότι κρατούσα μία σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Και μου λέει, α, μαγειρεύεται. Και διάβαζε μία συνέντευξή μου που έλεγε ότι μαγειρεύω. Και άρχισε να μου λέει, μετά κάθομαι, μου βάζει συγκεκριμένη λαϊκή μουσική που μου αρέσει, δεν λέω, αλλά με έκανε να αισθανθώ άσχημα, γιατί σκέφτηκα τώρα τι θέλει να της πω. Είναι σαν να σου μπαίνει λίγο στη ζωή σου, ας πούμε. Σαν να ξέρουν τη ζωή μου, ναι. Σαν να μπαίνει ένας παρατηρητής με τη ζωή. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, η διασημότητα, άμα παίζει ένα πράγμα, στα κλεμμένα όνειρα τσακίζουν αυτή τη στιγμή. Ή πριν, ας πούμε, έπαιξες και με το Ρίγα και τον Αποστόλου στο. Αμάρτημα της Μητρός μου. Λοιπόν, είσαι ωραία κοπέλα. Ξέρεις ότι έτσι θα πάει στη σομπή, θα γίνει δηλαδή. Θα πάει αλλιώς. Άμα κοιτάξει γύρω σου, έτσι δεν συμβαίνει με όλους. Ναι. Δεν προσπαθήσω να το. Ναι, δεν είπα ότι θα πεθάνω. Όχι, θέλω να πω δηλαδή να το κανονικοποιήσεις, να το κατεβάσεις εκεί που είναι. Όχι. Ναι, μακάρι. Είσαι εσύ, γνωστή κοπέλα, τάξει με ένα παιδάκι που είναι. Παιδάκι, συγγνώμη, να το είπα αυτό. Ένα νέο άνθρωπο που ο Μορφούλης που είναι γνωστό και αυτό με τη σειρά του. και αυτό κάνει για ένα περιοδικό, ένα εξώφυλλο μια χαρά. Ωραία. Σε ό,τι. Αλλά από μαγειρική ξέρεις το γιατί το ανέφερες. Ναι. Γιατί από ό,τι βλέπω είσαι ανεδής μιλώντας για μαγειρική.